Καλημέρα κύριε Χριστίδη, καλημέρα. Αχ, πρόσωπος του Πασόκ, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, εδώ παρατηρούμε και τις εξελίξεις στο Αιγαίο τώρα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Να μην είναι κάτι σοβαρό. Έβγαλε ανακοίνωση στο Αιγαίο εκεί πέρα, αναλυτική. Προσπαθεί να πει ότι είναι ατύχημα. Τώρα, ναι, τώρα δεν ξέρω. Ενδιαφέρον θα έχει βέβαια και η στάση του ΝΑΤΟ, διότι βρισκόμαστε σε μια ανατολική άσκηση. Οπότε θα δούμε και τώρα πώς θα σταθεί απέναντι στο γεγονός. Πολύ καλά, εντάξει. Αλλά έχει απαντήσει ο ποιητής εδώ και 100 χρόνια. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Όχι μόνο αυτό. Έχουμε και την εμπειρία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά είναι στη γραμμή των ΝΑΤΟ, βρείτε τα μεταξύ σας παιδιά, μην μας μπλέκετε. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι από τότε που υποτίθεται, γιατί είναι και το θέμα, ένα από τα θέματα των ημερών, η ιστορία του μεταναστευτικού κύματος κτλ. Από τότε που υποτίθεται ανέλαβε να κάνει περιπολίες στο Αιγαίο η νατοϊκή αρμάδα, ας πούμε, για να προσέχει, τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα. Κάθε μέρα γίνεται κάτι. Άσε, θέλω να πω ότι. Άσε, τι προσέχει, τίποτα δεν προσέχει. Άσε, με τη Λέσβο πώς τα είδατε? Για πάμε από εκεί. Για πάμε να ξεκινήσουμε από τη Λέσβο το πανηγύρι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Λέσβος χθες απειρήγησε ολόκληρη, δεν ήταν ανοιχτό ούτε περίπτερο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την υπόθεση του μεταναστευτικού προσφυγικού, στο οποίο η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως τη διαχείρισή του. Αλλά χθες είδαμε και μια κακογραμμένη σειραφή άσχετων μικροπραγμάτων και ανακριβιών και από τον κύριο Τσίπρα για τα της οικονομίας και όσων αντιμετωπίζουν τα νησιά. Και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο οι πολίτες, οι νησιώτες μας το αντιλαμβάνονται. Είναι ο κύριος Τσίπρας που έχει επιλέξει να αυξήσει τη φορολογία στα νησιά και σε αυτά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό και μεταναστευτικό, διότι είχε άλλη επιλογή. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς. Πώς τώρα, αφού σου λέει. Τα λέει ο κύριος Μοσχοβίση, το είπε 16 Απριλίου, απαντώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ερώτηση, την οποία το έκανε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπε ότι εμείς δεν ζητήσαμε την κατάργηση. Και τον πιστεύετε? Ο Μοσχοβίση είναι φίλος μας. Μισό λεπτό. Είναι ο καλύτερος φίλος της κυβέρνησης. Α, για σου λέει. Τον πιστεύετε άμα λέει κάτι αρνητικό, τον πιστεύετε άμα λέει τα θετικά όμως? Και το είπε στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν κάνανε μια προσωπική συζήτηση. Να. Έχει επίσημη απάντηση, την οποία μόλις τελειώσουμε μπορώ να σας τη στείλω. Ναι, το ξέρω κύριε Χριστίδη, το ξέρω. Την ξέρω που λέει ότι έχει, μάλιστα λέει ότι εμείς δεν έχουμε ζητήσει κάποια κατάργηση μειωμένων συντελεστών. Άρα είναι μια επιλογή της κυβέρνησης. Όπως επιλογή της κυβέρνησης ήταν να αυξήσει τη φορολογία σε διαφορετικούς τομείς, καλύψει αυτά τα οποία ήθελε να καλύψει. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι έχουμε και μια ουσιαστική αλλά και μια σημειολογική κυβέρνηση, διότι γνωρίζετε πολύ καλά την ιστορία της Λέσβου, τι πρέσβευε πάντα και για τον προοδευτικό χώρο. Και αυτό το οποίο είδαμε χθες ήταν ένα νησί, χιλιάδες άνθρωποι, πάνω από 3.000 άνθρωποι, να είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε ανάγκη την προστασία της αστυνομίας για να συνεδριάσει με λίγες δεκάδες φίλων και στελεχών που είχαν έρθει από την Αθήνα. Κακό πράγμα είναι αυτά τα περιφερειακά συνέδρια. Είναι αναποτελεσματικά, κύριε Λίγκη. Δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Δεν ξέρω. Και... επειδή μετέχουν και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και οι αυτοί και οι διάφοροι εκπρόσωποι συλλόγων κτλ. Γι' αυτό λέω. Κακό πράγμα να συζητούν οι τοπικοί παράγοντες. Επειδή προσωπικά έχω και ρόλο για την αυτοδιοίκηση και πάντα παρακολουθώ, πάντοτε συζητιέται σε αυτά τα συνέδρια. Λοιπόν, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι βάζουν ζητήματα. Ακούν απαντήσεις ότι θα και περιμένουν την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που ξαναλέει αυτά τα θα και δεν γίνεται ποτέ τίποτα πράξη. Εμείς ξέρετε, ό,τι έχει πάει να γίνει σε μια σωστή κατεύθυνση, το έχουμε στηρίξει και κάναμε πάντοτε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πράττει. Έχει αρνηθεί, έχει σηκώσει τα στυλό και το μόνο πράγμα το οποίο στείνει είναι επικοινωνιακές σχέσεις. Εσείς τώρα γιατί, κύριε Χριστίδη, το κίνημα αλλαγής λέω, γιατί ξαφνικά από εκεί που δεν το θέτατε ως θέμα, το έθετε η Νέα Δημοκρατία, το θέμα των πρόωρων εκλογών, εμφανιστήκατε να ζητάτε πρόωρες κιόλας. Τώρα! Δηλαδή, right now. Να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις για την αξιολόγηση, για το χρέος, για το κλείσιμο της συμφωνίας, για το μετά, να πάμε εμείς να κάνουμε εκλογές μέχρι το καλοκαίρι και μετά να περάσει και ένας μήνας για να βρεθεί ποια κυβέρνηση θα είναι κτλ. Και να προχωρήσουμε έτσι. Γιατί ξαφνικά δεν το ζητούσατε πριν? Εγώ θυμάμαι το Πασόκ, συγγνώμη, και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη να λένε μάλιστα μια περίοδο ολόκληρη ότι πρέπει να βρεθεί άλλη κυβέρνηση, αλλά από αυτήν εδώ τη Βουλή. Ένας άλλος κυβερνητικός ασπισμός από αυτήν εδώ τη Βουλή.
Και πριν από λίγο διάστημα κιόλας ζητούσατε να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Διότι είναι επίγον θέμα κτλ. Τώρα ξαφνικά πάνε στράφει όλα αυτά. Κύριε Λεριτζή, η συνήθεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Κύριε Καμπουράκη. Όχι, ο Λεριτζή ήταν αυτό που κάνει την ερώτηση. Πάμε. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Απλά θέλω να σα πω ότι υπάρχει εδώ και πολύ καιρό το αίτημα από μεριά του κινήματο αλλαγή να μάθουμε τι ακριβώ προτείνει ο κύριος Τσακαλώτος ως εθνικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας δεν το έχουμε δει να γίνεται πράξη. Τι λέμε λοιπόν, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να περάσει μια θηλιά στους Έλληνες πολίτες με ένα πρόγραμμα για τις επόμενες δεκαετίες. Και αυτό δεν δικαιούται να το κάνει μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε αποδρομή, οι υπουργοί της δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και φυσικά διαπραγματεύεται σε οικονομικά ζητήματα εν κρυπτό και χωρίς εθνική συνεννόηση. Εμείς βάζαμε τα ζητήματα της εθνικής συνεννόησης, η κυβέρνηση είναι που τα απορρίπτει και υποτίθεται ότι κάνει μια έκθεση ιδεών που πηγαίνει στην Ευρώπη και την οποία σήμερα εμείς δεν την ξέρουμε ακόμα. Επομένως, η πρωτοβουλία της Όμως Γεννηματά είναι προημερησία συζήτηση στη Βουλή. Το δέχτηκε από ό,τι άκουσα ο εκπρόσωπος. Ελάτε να μας πείτε ποια ακριβώς είναι η στρατηγική σας. Και επειδή εμείς κρίνουμε ότι δεν έχει καμία στρατηγική παρά μόνο να μαζέψει το θησαυροφυλάκιο του λεφτά για να τα μοιράσει την προεκλογική περίοδο, λέμε ότι δεν δικαιούται αυτή η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί για την επόμενη μέρα. Μια νέα κυβέρνηση, η οποία θα έχει νοπή εντολή και στην οποία ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος θέλει. Μερικοί είδαν πάντως την επιλογή σας αυτή. Καταρχήν, γιατί οι κυβερνήσεις δεν κυβερνούν? Δεν έχω πάρει την εντολή να κυβερνήσω. Δεν έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν την πολιτική που θέλουν. Έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν την πολιτική, αλλά έχουν και μια συγκεκριμένη εντολή. Και η εντολή αυτή της κυβέρνησης δεν λύγει τον Αύγουστο. Δεν έχει νομιμοποίηση να προχωρήσει. Και αυτό ακριβώς η ηθική νομιμοποίηση λύγει τον Αύγουστο. Διότι αυτό το οποίο έλεγε η κυβέρνηση αυτή είναι ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για. Καλά, έλεγε τότε για να ασκήσουμε τα μνημόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει το Σεπτέμβριο του 2015 είπε για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα εφαρμόστηκε. Δεν έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν και σε νέο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να το κλείσουν στην αξιολόγηση την οποία έχουμε τώρα μπροστά μας ή σε μια οποιαδήποτε άλλη συμφωνία η οποία θα έχει αυξημένη εποπτεία, νέα ενδεχομένως μέτρα και φυσικά πλήρη αποτυχία στα κεφαλαιώδη ζητήματα του χρέους ή της προσωπικής χαλάρωσης. Όλα αυτά, ξέρετε, τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν στην ατζέντα είναι πραγματικά ζητήματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες θα βιώνουν στην καθημερινότητα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.